τσαλαπετινός γαντζώνεται στο κλαδί και κοιτά γύρω, όπως γαντζώνεται ο τσαλαπετινός στο κλαδί που γνωρίζει τόσο καλά να το κάνει, και κάθε φορά κοιτάει γύρω του σαν ξένος. Όλα του είναι γνωστά, πως όλα είναι να τα ξαναδεί. Αν νομίζει κανείς ότι τα πάντα είναι όπως ένα γκισέ τράπεζας ή στο γκισέ του Ίκα, τότε είναι βουλιαγμένος μέσα στο διήγημά τους. Ο τσαλαπετινός κοιτάει όπως η αγελάδα περπατώντας σε λασπωμένο χώμα. Κοιτάει πάντα με την ίδια προσοχή το βούλιαγμα που κάνουν οι οπλές μέσα στη λάσπη. Στη Χούντα κανένας δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ο τόπος ήταν ένας ξένος τόπος συνέχεια. Μονίμως πολύ ζεστός και πολύ κρύος ταυτόχρονα. Ο διπλανός, αυτός που περπάταγε μόνο στο δρόμο ή αυτός που ήταν στο ψιλικατζίδικο, μπορούσε να σε κρεμάσει, να σε καρφώσει. Η προσοχή ήταν πολύ έντονη. Υπάρχει ένας χρόνος στην κίνηση του κάθε ανθρώπου. Υπάρχει ένας μέσος χρόνος αντίληψης όλων των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό μπορεί να μιλήσει κανείς. Αυτό που του είναι τόσο γλυκό, τόσο κοντινό. Όπως μια μουσική γλυκιά γνωστή του την ώρα που βλέπει μια πλαγιά. Αλλά παράλληλα ο κόσμος είναι τόσο ξένος κιόλα. Όπως η κάμπια προσέχει κάθε της βήμα κι ας είναι στο ίδιο κλαδί, και ο σκύρος την ώρα που περτάει από κλαδί σε κλαδί ξανακοιτάει αν πήρε το σωστό δρόμο, για να δει ποιος είναι από κάτω, ποιος είναι δίπλα. Φως χτυπάει στο πάτωμα, στο έδαφος, και δεν ακλάται στις σκιές των δέντρων και στις σκιές των προσώπων και στις σκιές των αντικειμένων. Το τραπεζικό σύστημα ελέγχει. Είναι το νέο διήγημα, το νέο παραμύθι. Όλοι αναγκαστικά θα συνεργαστούν.